Σπυρίδου, ούτε πρόκειται να καταλάβει ποτέ. Μάλιστα. Λοιπόν, η κυρία Σπυριδάκη. Θα μιλήσω με όρους κηδείας, κύριε Βρεζεντέρη. Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχει μια κηδεία σε εθνικό επίπεδο. Στο φέρετρο είναι τα εργασιακά δικαιώματα, είναι ο πολιτισμός, είναι η παιδεία, είναι χίλια δύο πράγματα, είναι οι αξίες. Υπάρχει ένα σπίτι το οποίο μπάζει από παντού και έχουμε τα δύο τώρα μεγάλα κόμματα, το ΣΥΡΙΖΑ από τη μια να παρηγορεί την τεθλιμένη χείρα που είναι ο λαός με αυτό το χαμένο βλέμμα που προσπαθεί από κάπου να πιαστεί και έχουμε από την άλλη μια χαρακτηριστική φυσιογνωμία στις κηδείες, την Μπαστρικιά Νύφη η οποία κάνει τους καφέδες. Καθαρίζει, τακτοποιεί τους επισκέπτες στη Νέα Δημοκρατία, προσπαθεί να φέρει τα της κηδείας να τα διεκπεραιώσει πολύ ωραία. Εν τω μεταξύ έχει μπει το φιδάκι μες στο σπίτι και ρωτάω το εξής. Ο Μακαρίτης θα πάει, θα τον θάψουμε. Θα γυρίσει σε ένα σπίτι η χείρα και θα είναι μόνη με το φίδι. Και καλά η χείρα, τα παιδιά που υπάρχουν σε αυτό το σπίτι. Εγώ θέλω να πω στον ελληνικό λαό να μην ψηφίζει με κριτήρια reality, γιατί έχω την αίσθηση ότι έχουν μπερδέψει την πολιτική ζωή με το Kardashians, το serial το αμερικάνικο. Πρέπει να αποφασίσει αν θέλει δημοκρατία καθαρόαιμη ή δημοκρατία κοντσίτα, δημοκρατία με μούση. Δημοκρατία με τρίτο κόμμα, τη Χρυσή Αυγή, δεν γίνεται να υπάρξει. Και εμείς δεν μπορούμε να αποτελέσουμε οι τίμιοι άνθρωποι της δουλειάς, οι κανονικοί άνθρωποι, το ποιοτικό άλοθη σε ένα τηλεθεατή που γουστάρει να βλέπει τον Κασιδιάρη να μπουκάρει και να δίνει χαστούκια. Λοιπόν, ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει. Και δεν θα μιλήσω μόνο για το λαό, θα μιλήσω και για το Κολωνάκι. Το Κολωνάκι έβγαλε 14% στη Χρυσή Αυγή. Στο Κολωνάκι τι το πήραξαν οι μετανάστες. Μπούκαραν οι Πακιστανοί στον Τακάπο και τους χαλάσανε την ατμόσφαιρα. Τι δικαιολογία έχει το πολιτικό σύστημα να δώσει για το 14% που ψήφισε η μαντάμα από το Κολωνάκι. Και το θέμα δεν είναι ποιος γέννησε τα φαινόμενα αυτά. Το θέμα είναι ποιος θα είναι ο τρίτος πόλος απέναντι στη Χρυσή Αυγή. Το κουκουέ. Απάντηση διάλεξε. Πάντως, κύριε Βεντεντέρη, δεν μπορείς να Τελειώσατε. Να τη απαντήσω τι είσαι. Γνήσια, αντιφασιστικό και ξέρει ότι τα έξοδα τη κυρία Καμπύλη. Ισχύει, και είναι ντροπή ότι το κουκουέ, το τιμημένο κουκουέ, είναι πίσω από τη Χρυσή Αυγή. Δυστυχώς, το κουκουέ είναι πίσω από τη Χρυσή Αυγή. Τώρα τι κάνουμε. Μα δεν είναι σε απόλυτο αριθμό ψήφων. Πρέπει λίγο να μπείτε στον κόπο, εκτός από το να προβάλλετε ατάκες που είναι πολύ ενδιαφέρον. Γιατί είμαι πρόσωπο της Παστρικιάς Νύφης και σας το λέω. Να μπείτε στον κόπο να διαβάσετε το άθροισμα των καταγραφών. Το κουκουέ, άμα το είχατε μπροστά σας, θα βλέπατε ότι το κουκουέ είναι μπροστά από τη Χρυσή Αυγή. Και πάλι ψηλά είναι, δεν αλλάζει. Ναι, αλλά λέω για τον Μιχελάκη. Εκπρόσωπο τη Παστρικιάς Νύφης. Λοιπόν. Μετά την κυρία Σπυράκη, ακούστε να σας πω. Ναι, επίσης. Που είναι αν,